Η πιθανή επίσκεψη του αρχηγού της αεροπορίας, στρατάρχη V.R. Τσάνταρη, στην Ελλάδα, θεωρείται ως μια σημαντική αλλαγή του παιχνιδιού, σίγουρα για την Ινδική Πολεμική Αεροπορία, IAF, αλλά και από άποψη στρατηγικών μηνυμάτων, αναφέρει Ινδικό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης. Διότι η Ελλάδα, μέρος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου υπό την ηγεσία των ΗΠΑ της Αμερικής, μπορεί να προσφέρει μεγάλη τακτική βοήθεια στην IAF, καθώς η αεροπορία της πετά όχι μόνο με το Ραφάλ που έχει αποκτήσει η Ινδία από τη Γαλλία, αλλά και F-16 C-D που διαθέτει η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν. Η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει αποκτήσει και τα δύο αεροπλάνα και θα έχει ξεκάθαρη ιδέα για τις επιχειρησιακές πτυχές ενός αγώνα Ραφάλ εναντίον F-16 C-D, ανέφεραν πηγές υψηλού επίπεδου. Επί του παρόντος, το F-16C-D είναι το καλύτερο μαχητικό που έχει το Πακιστάν. Έχει το F-16A-B, αλλά ανήκει σε προηγούμενη γενιά. Έτσι, οι Έλληνες, έχοντας τόσο τα Ραφάλ όσο και το F-16C-D, θα έχουν ξεκάθαρη και επίσης αμερόληπτη άποψη όσον αφορά τις επιδόσεις και των δύο αεροπλάνων και τον τρόπο σύγκρισης μεταξύ τους επιχειρησιακά. Αυτό θα βοηθήσει την IAF να αντιμετωπίσει την πολεμική αεροπορία του Πακιστάν εάν χρειαστεί στο μέλλον. Με τις δύο χώρες να έχουν το Ραφάλ, θα είναι μια ευκαιρία να συνεργαστούμε και να μοιραστούμε πληροφορίες για το μαχητικό. Οι Έλληνες έχουν σημαντική εμπειρία με το Ραφάλ. Η στρατηγική πτυχή της επίσκεψης προέρχεται από το γεγονός ότι οι Έλληνες έχουν μια δύσκολη σχέση με την Τουρκία, επίσης χώρα του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που επιμένει εδώ και πολλά χρόνια. Ενώ η Ινδία και η Τουρκία έχουν διπλωματικούς και οικονομικούς δεσμούς, η στρατιωτική βοήθεια της Άγκυρας στο Ισλαμαμπάτ έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία. Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας βρίσκονται σε σταθερή πορεία ενίσχυσης, γεγονός που αναμένεται να προεκταθεί και στον τομέα της ασφάλειας. Καθώς Τουρκία και Πακιστάν λειτουργούν από κοινού για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους, η Ινδία βλέπει στο πρόσωπο της Ελλάδας έναν ισχυρό σύμμαχο, με σαφείς βλέψεις ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, των πληροφοριών και της αμυντικής συνεργασίας. Η επικείμενη επίσκεψη του αρχηγού της αεροπορίας, στρατάρχη V.R. Τσάνταρη, στην Ελλάδα, αναμένεται να φέρει εκπλήξεις σε περιφερειακό αλλά και ευρύτερο επίπεδο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.